Μας φιλοξενούμενη, κυρίες και κύριοι, είναι διακεκριμένη κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Άννα Κανδαράκη θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια γενναία βουτιά στην περίπλοκη και πολύχρωμη ψυχή μας. Σας χαιρετώ, κυρία Κανδαράκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Διάβασα το τελευταίο βιβλίο σας, τα χρώματα που εσείς μου μάθατε και βρήκα τον εαυτό μου βεβαίως σε ένα από τα πολύχρωμα αυτά κεφάλαια. Στάθηκα ωστόσο εξ αρχής στο πολύ σημαντικό που υπογραμμίζεται, ότι δεν έχει τόση σημασία ποιος φταίει για το τι κουβαλάμε, ποιος μας τραυμάτισε. Η ουσία είναι αλλού, σωστά? Πάρα πολύ ωραία το λέτε, με τιμάτε που το έχετε διαβάσει κιόλας και χαίρομαι πολύ που συναντήσατε τον εαυτό σας, γιατί είναι ακριβώς αυτό που ακούω συχνά, ότι όλο και κάποιος κάπου θα ταυτιστεί, κάτι θα τον ακουμπήσει. Και σίγουρα στην ψυχοθεραπεία δεν ψάχνουμε ένοχο. Σήμερα το πρωί είχα μια θεραπευτική ομάδα και ακριβώς αυτό στεκόμαστε, ότι οι σχέσεις δεν είναι γραμμές, δεν είναι υποκείμενο και κατηγορούμενο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι νιώθω έτσι επειδή η μητέρα μου συμπεριφέρθηκε έτσι, επειδή ο πατέρας μου συμπεριφέρθηκε έτσι. Οι σχέσεις είναι κύκλοι. Πολλές φορές μπορεί να έχω έναν θυμό επειδή ο μπαμπάς συμπεριφέρθηκε άσχημα στη μαμά, επειδή η μαμά δεν με προστάτεψε όταν ο μπαμπάς μίλησε άσχημα στον αδελφό. Άρα είναι κύκλοι και όλα συνδέονται μεταξύ τους, αλλά είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε για αρχή είναι να καταλάβουμε. Και ακόμα περισσότερο στην ψυχοθεραπεία είναι να νιώσουμε. Και αυτό το βιβλίο αυτό επιδιώκει. Mm-hmm. Να γίνει ένα βίωμα, να νιώσουμε κάτι μέσα μας, να συνδεθούμε κάπου και γιατί όχι να μας παρακινήσει να ζητήσουμε και βοήθεια. Ναι. Τώρα αυτό είναι το θέμα που συζητάω και με φίλους και λέμε ψυχοθεραπεία. Πότε είναι η ώρα κανείς να αποταθεί και πού βεβαίως κυρία Κανδαράκη και πώς θα βοηθήσει. Αυτό που λέμε περιβόητη πρώτη αυτή συνεδρία. Τι θα μου πει, δεν ξέρω, είμαι έτσι διότι όταν ήμουν παιδί ή κάνω έτσι διότι κλπ. Πώς θα με βοηθήσει η ψυχοθεραπεία? Είναι ένα ερώτημα που δεν ξέρω, προφανώς και το απαντάτε και βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους διστακτικούς που για κάποιο λόγο κάνουν το βήμα, αλλά και πάλι περιμένουν να δουν. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μία στιγμή η οποία είναι η απόλυτα σωστή. Αυτό που λέμε συνήθως είναι ότι η ψυχοθεραπεία χρειάζεται εγώ να είμαι έτοιμος, να είναι προσωπική επιθυμία. Ψυχοθεραπεία δεν γίνεται με το ζόρι. Βέβαια, για να είμαστε και τίμοι, συχνά όταν κάποιος θα έρθει να ζητήσει βοήθεια, είναι στα δύσκολά του. Mm-hmm. Επειδή έχει βγει κάποιο σύμπτωμα, επειδή είναι σε μια πολύ σημαντική απόφαση της ζωής του, είναι σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα, σκέφτεται αν θα προχωρήσει, αν θα χωρίσει, γιατί δεν προχωράει. Άρα, συνήθως ερχόμαστε στην ψυχοθεραπεία όταν είμαστε στα δύσκολά μας. Υπάρχουν και κάποιες ωραίες περιπτώσεις που λέμε ότι τώρα νιώθω καλά και θέλω να φροντίσω τον εαυτό μου, οπότε θα κάνω και αυτό το βήμα. Yeah. Αλλά έχει σημασία να είναι μια προσωπική επιλογή, μια προσωπική επιθυμία, να καταλάβω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο. Και το λέω πολύ μέσα στο βιβλίο, ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πού θα εμπιστευτώ την ψυχή μου, να μην την δώσω σε χέρια τα οποία μου υπόσχονται εύκολες λύσεις, να μην την εμπιστευτώ σε ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να έχουν τη γνώση και απλά μόνο με λίγα σεμινάρια ή με κάποια έτσι εμπειρική γνώση μπαίνω και τσαλαβουτάω, γιατί πραγματικά είναι επί της ουσίας χειρουργείο ψυχής και έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σημασία που θα το εμπιστευτούμε. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και η σύνδεσή μας, κυρία Κανδαράκη, ακριβώς για το πού θα εμπιστευτούμε και τι να περιμένουμε βεβαίως. Δεν είναι happy που το παίρνουμε και νιώθουμε καλύτερα, διότι αυτή είναι η εναλλακτική, η εύκολη λύση αν θέλετε. Και μετά είναι αυτή η ενδοσκόπηση, δεν ξέρω, με τη βοήθεια του ειδικού, του ψυχοθεραπευτή, ψυχοθεραπεύτριας, να ανακαλύψουμε το μέσα μας, να διαπιστώσουμε πράγματα που ενδεχομένως να ξέρουμε, να ενώσουμε κομμάτια ενός puzzle και όταν έχουμε όλη την εικόνα και για το πώς προχωράμε, κάπως έτσι γίνεται, αν θέλετε σωστά να... Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Και σε αυτή την πρώτη συνάντηση, επειδή πολύ συχνά έρχονται και μου λένε δεν ξέρω τι πρέπει να πω, το γράφω και μέσα στο βιβλίο, έτσι το βιβλίο είναι αυτοτελείς ιστορίες και οι περισσότερες είναι αυτή η πρώτη συνάντηση, ναι. Πώς έρχεται ο άλλος, τι είναι αυτό που θα μου πει, είναι αληθινές ιστορίες. Στην πρώτη λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση, και έχει πολύ να κάνει με αυτό που αναφέρατε, ότι θα κάνω μια βουτιά, θα αρχίσω να κάνω κάποιες συνδέσεις. Πολλές φορές μπορώ να είμαι πάρα πολύ μπερδεμένος και να μην έχω ένα συγκεκριμένο αίτημα, τι είναι αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα. Γι' αυτό και χρειάζεται ένας θεραπευτής ο οποίος θα κάνει την κατάλληλη καθοδήγηση, θα κάνει κάποιες κατάλληλες ερωτήσεις και να μπορέσω σιγά σιγά να μαλακώσω. Έχει σημασία όταν πηγαίνουμε να ζητήσουμε βοήθεια να καταλάβω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η εμπιστοσύνη. Είναι να εμπιστευτώ.
Γιατί από εκεί ξεκινάει και ίσως είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας, που είναι οι σχέσεις μας. Και η θεραπευτική σχέση, γι' αυτό και λέγεται θεραπευτική, ουσιαστικά τι κάνει? Έρχεται να θεραπεύσει έναν τραυματισμένο τρόπο που έχουμε μάθει να συσχετιζόμαστε με τη μητέρα μας, με τον πρώτο φροντιστή μας, μέσα στην οικογένειά μας, πώς έχουμε αισθανθεί. Να νιώσω ότι με έναν άνθρωπο έχω εμπιστοσύνη, νιώθω ασφάλεια, να μπορέσω να ανοίξω, να μαλακώσω, να καταλάβω δικά μου κομμάτια που κουβαλάω και μπορεί να με δυσκολεύω. Πόσο συχνά έρχονται και μου λένε ότι με κάποιο τρόπο επαναλαμβάνω ίδιες τραυματικές σχέσεις. Με κάποιο τρόπο βλέπω ότι μπαίνω με τον ίδιο λανθασμένο τρόπο και όλα καταλήγουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό ακριβώς κάνουμε λοιπόν στην ψυχοθεραπεία. Κάνουμε ουσιαστικά διορθωτικές κινήσεις με απότερο στόχο να γίνουν θεραπευτικές, να μαλακώσουμε για να μπορέσουμε να φτιάχνουμε σταδιακά πιο ωραίες σχέσεις. Πρώτα με τον εαυτό μας και στην πορεία με τους υπόλοιπους. Σας έχει τύχει, κυρία Κανταράκη, φαντάζομαι είναι και η νόρμα αυτό, να απευθύνεται κάποιος σε εσάς θεωρώντας ότι υπάρχει πρόβλημα σε μια σχέση, ενώ η αιτία να προκύπτει από την ψη σχέση, έτσι. Δηλαδή και στη συζήτηση, στη θεραπεία πάνω να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα είναι κάπου αλλού και αντανακλά ενδεχομένως κάπου αλλού. Πάρα πολύ συχνά, σας λέω έτσι πολύ διαβασμένη, πάρα πολύ συχνά όταν έρχεται κάποιος θεραπευόμενος, θα έρθει και θα πει ότι εγώ έχω τη δυσκολία στο συγκεκριμένο σημείο, με πονάει το συγκεκριμένο κομμάτι, μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα, μπορεί να είναι μια κρίση πανικού. Και αυτό που προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε είναι αυτό που λέμε εμείς το reframing, ότι ουσιαστικά τους λέμε ότι τελικά η δυσκολία είναι σε κάποιο άλλο σημείο. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει μέσα από την επεξεργασία και μέσα από αυτό που λέμε ανασκαφή. Το πρώτο μου πτυχίο είναι η αρχαιολογία και λέω να που τελικά και στην ψυχολογία που έχω εκπαιδευτεί μετά στην πορεία της ζωής μου, μου χρειάζεται και αυτή η πρώτη γνώση που είναι της ανασκαφής, γιατί η ανασκαφή στην ψυχή κάνουμε. Και καταλαβαίνουμε ότι, θυμάμαι ένα θεραπευτή μου παλιά, όταν του έλεγα εγώ το δικό μου δύσκολο, μου έλεγε, του έλεγα εγώ αλλού με πονάει, αλλού εσύ με χτυπάς. Αλλά πολλές φορές, το λέω και μέσα στο βιβλίο, ο ψυχικός πόνος είναι λίγο σαν τον νευρόπονο. Αλλού είναι η πληγή και αλλού χτυπάει. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχω δυσκολία γιατί έχω μια κρίση πανικού και τελικά από πίσω να είναι μια βαθύτερη φοβία, μια βαθύτερη αγωνία, ένα καταπιεσμένο συνέστημα, μια δυσκολία να συσχετιστώ. Γι' αυτό και έχει νόημα να αρχίσω σιγά σιγά και κυρίως να δώσω χρόνο. Η θεραπεία της ψυχής θέλει χρόνο. Ναι. Στα πολλά, στο μεταξύ, γιατί συνοψίζεται κάποια ζητήματα σε κάθε κεφάλαιο. Στο τελευταίο βιβλίο τώρα, στο οποίο αναφερόμαστε, και λέτε ότι ένα παιδί που δεν ρωτήθηκε ποτέ τι θέλει να κάνει στη ζωή του, θα παλεύει πάντα να βρει την ταυτότητά του. Και άρα αυτό για κάθε νέο γονιό, και στη δική μου περίπτωση, όταν θα γινόμουν για πρώτη φορά μητέρα, η έγνοια μου ήταν αυτή ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θέλω εγώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Μεγαλώνω όπως μεγάλωσα εγώ, για να γίνουν όπως εμένα, αν θεωρώ τον εαυτό μου ότι κάνει κάτι στη ζωή του, ή πολύ διαφορετικά και θα βρεθεί το παιδί από μόνο του εκείνα τα ρεθίσματα για να γίνει κάτι μοναδικό. Είναι πολλές οι αγωνίες των νέων γονιών. Διότι λέμε, συζητάμε όλοι είμαστε τα παιδικά μας χρόνια. Αν είχαμε αυστηρούς γονείς, αν δεν υπήρχε φροντίδα, αγάπη, αν υπήρχε υπερβολική, όλα αυτά. Άρα τι κάνεις εσύ? Συνεχίζεις την πεπατημένη ή πας διαφορετικά? Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι αν δεν μπω και δεν δείξω στη δική μου την ψυχή, ειδικά στο κομμάτι της γονεϊκότητας, να καταλάβω τι κουβαλάω εγώ, ακόμα και αν το έχω απορρίψει, με κάποιον μαγικό τρόπο θα το επαναλάβω. Γιατί είναι αυτό το οποίο έχω μάθει και είναι αυτό που λέω ότι τους γονείς μας τους καταπίνουν. Είναι εντυπωσιακό πως έχονται γυναίκες και μου λένε ότι μεγάλωσα με μια πολύ επικριτική μαμά και είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το κάνω στα παιδιά μου, και ξαφνικά τρομάζω που μ' ακούω να της μιλάω στην κόρη μου ή να μιλάω έτσι στο γιο μου όπως μου μιλούσε η μητέρα μου. Και παρόλο που εγώ μέσα μου έχω καταγράψει ότι δεν μου άρεσε, δεν ξέρω πώς να το σταματήσω. Mm-hmm. Και η γονεϊκότητα είναι τρομακτικό, ότι γίνεται καθρέφτης όλων των πτυχών του εαυτού μας. Ξαφνικά βλέπουμε στο παιδί μας δικά μας κομμάτια που μπορεί να μην τα είχαμε καταλάβει καθόλου. Το πρώτο πράγμα που εγώ επιμένω είναι ότι η γονεϊκότητα σημαίνει και φροντίδα εαυτού. Για μας το πιο σημαντικό από όλα είναι το παιδί μας, για το παιδί μας όμως είμαστε εμείς. Άρα δεν μπορεί να μπαίνω μέσα με τη μορφή της θυσίας, δεν μπορεί να θυσιάζω εγώ τον εαυτό μου για να βοηθήσω το παιδί μου. Το παιδί θα πρέπει να μάθει ότι αγαπάει η μαμά τον εαυτό της, άρα και εγώ πρέπει να αγαπάω τον εαυτό μου. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχει μια οριοθετημένη ελευθερία, και η οριοθετημένη ελευθερία που έχουμε να δώσουμε στο παιδί σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνει η μητρότητα
ταυτότητα. Επίτηδες λέω μητρότητα και όχι γονεϊκότητα, ναι. Γιατί οι μαμάδες μπαίνουμε μέσα με τον όρο ότι εγώ είμαι μαμά. Τελεία. Ναι. Έχει λοιπόν νόημα να έχω και άλλους ρόλους. Οπότε σταδιακά, όταν αρχίζουν και αναπτύσσονται και οι υπόλοιποι ρόλοι που θα είναι της φίλης, της εργαζόμενης, να μπορέσω να δώσω και μια ελευθερία στο παιδί να αναζητήσει τον εαυτό του. Διότι διαφορετικά, από την πολλή αγάπη που έχει η μαμά, θα πέσει πάνω στο παιδί, θα προσπαθήσει να του δώσει όσες πιο πολλές πληροφορίες μπορεί, θα τον μπουκώσει και δεν θα του επιτρέψει να ανακαλύψει τα δικά του τα χρώματα. Ναι. Το παιδί χρειάζεται μια οριοθετημένη απουσία, να του λείψει και η μαμά, για να μπορέσει σιγά σιγά να αυτονομηθεί και να φτιάξει και τη δική του ταυτότητα. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες βεβαίως, κυρία Κανδαράκη, για να κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία και με τα μηνύματα των τηλεθεατών-τηλεθεατριών που παίρνω. Και κλείνω με το κατά πόσο, γιατί ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι η απώλεια. Ζώσα ή από θάνατο σε κάθε περίπτωση, κυρίως από θάνατο αυτές οι απώλειες. Και όταν συνοστίζονται, αν θέλετε, δημιουργείται ένα... δημιουργείται ένας φράχτης έτσι, μεταξύ ψυχής και της πραγματικότητας. Βοηθάει η ψυχοθεραπεία. Κρατάμε πράγματα από αυτές τις απώλειες. Δεν ξέρω πώς μπορεί. Ειδικά όταν η απώλεια έχει να κάνει και με μικρό παιδί. Ναι. Έχω μέσα ένα κεφάλαιο που είναι μια αληθινή ιστορία, το Ασημί. Έτσι, κάθε κεφάλαιο έχει ένα χρώμα, ναι. Που μιλάει ακριβώς για μία πρόωρη απώλεια. Και γράφω ακριβώς πώς πήγε η συνεδρία και πώς μιλούσα με τον αδελφό που είχε χάσει τον αδελφό του, δηλαδή, πώς ουσιαστικά δουλέψαμε για να φύγει το εμπόδιο και το βάρος της ψυχής. Γιατί όντως το πένθος, ειδικά όταν γίνεται πρόωρο, μπορεί να γίνει τελικά ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Αυτό που λέω όμως πάντα και έχει σημασία να το κρατήσουμε είναι ότι οι σχέσεις δεν είναι οι τελευταίες μας στιγμές. Οι σχέσεις δεν έχουν να κάνουν με το πώς διαχειριζόμαστε την απώλεια όταν φεύγει ο άνθρωπος. Το πώς τελικά θα διαχειριστώ την απώλεια έχει να κάνει με το πώς συσχετιζόμουν μαζί του εν ζωή. Αν είχα μια καλή σχέση όταν ήταν στη ζωή, αυτό θα μπορέσει και πιο εύκολα να τακτοποιηθεί στην απώλεια. Άρα, με αυτό θα κλείσω. Ας δώσουμε χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάμε, ας βρούμε χρόνο να πιούμε ένα καφέ, να μιλήσουμε όσο τους έχουμε κοντά μας. Ακόμα, γιατί ξέρετε, πονάνε και οι απώλειες των ανθρώπων που είναι εν ζωή, που τους έχουμε χάσει και δεν τους βλέπουμε για έναν εγωισμό, για ένα θυμό. Ας δώσουμε χρόνο στις σημαντικές σχέσεις της ζωής μας. Μάλιστα. Και ρωτάει ένας τηλεθεατής εδώ, αν επειδή λέμε για την ψυχοθεραπεία, αν βοηθάει, συνήθως όταν πηγαίνει κανείς σε ένα ψυχίατρο μετά από κάποιο πρόβλημα, είναι ένα χολητικό, ένα αντικαταθλιπτικό. Κυρία Κανδαράκη, και θα τα πούμε την επόμενη συνεδρία. Ναι. Ναι, όχι, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα είναι άλλο το κομμάτι της φαρμακοθεραπείας, ναι. Που θα το δώσει ένας ψυχίατρος, αλλά αυτό το φάρμακο δεν θα αντιμετωπίσει την αιτία. Έτσι, πολλές φορές μπορούν να λειτουργούν παράλληλα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή για να μειώσουμε το σύμπτωμα. Εγώ το παρομοιάζω πάντα σαν μια πληγή. Όταν η πληγή αιμορραγεί, θα πρέπει να κλείσουμε το αίμα και να δουλέψουμε ψυχοθεραπευτικά για να μπορέσουμε να δουλέψουμε την αιτία. Αν αιμορραγεί πάρα πολύ, αν έχω δυσκολία συγκέντρωσης, δεν έχω κινηθεί, δεν μπορώ να δουλέψω την αιτία. Πολλές φορές λοιπόν, αν είναι πολύ έντονο το σύμπτωμα, θα χρειαστεί να δουλέψουμε παράλληλα. Τόσο ο ψυχίατρος με το κομμάτι της φαρμακευτικής αγωγής, όσο και ο ψυχοθεραπευτής με την ψυχοθεραπεία. Άρα πρώτα ο επίδεσμος, έτσι, η φαρμακευτική αγωγή. Αν χρειάζεται, ναι. Και μετά. Θα πρέπει να υπάρξει μια καλή αξιολόγηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σας χαιρετώ. Καλά.